Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι σε ένα ακόμα επεισόδιο The Binding of Isaac Afterbirth από το Soda to Dead Gamer. Και σήμερα λέω για ένα κλασικό hit and run, καθώς δεν μου μένει πολύς χρόνος για challenges κτλ. Θα φύγω για όσους δεν ξέρουν. Στο τέλος αυτού του μήνα θα φύγω, θα καταταγώ στρατό, οπότε δεν θα έχετε βίντεο καινούργιο από μένα. Υπολογίστε ακόμα ένα με δύο βίντεο από μένα μέχρι το τέλος του μήνα. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε εδώ το paper item μας. Από ό,τι βλέπετε ξεκίνησε ένα hidden run που είναι λίγο random εδώ που θα πάει και μας έδωσε ένα gap ID κείμενο το οποίο μπορεί να μας φέρει στη ζωή. Και μας έδωσε και το Anarchist Cookbook. Κάνει που εμφανίζει βόμβες, troll βόμβες σε όλο το χάρτη. Τα stat μας είναι χάλια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ένα σε όλα εκτός στην ταχύτητα που είναι 2. Και 2 μπλε καρδιές που ούτε αυτήν καλό. Για όσους δεν ξέρουν, το Eden Run νομίζω το ξεκλειδώνει πρώτη φορά που θα νικήσει το Moon Fight. Και ξεκινάει με random stats και random αντικείμενα, δηλαδή μπορεί να έχει από 1 έως 3 καρδιές εναλλάσσονται από μπλε και κόκκινες. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει μαύρες καρδιές, νομίζω δεν μπορείς. Και 2 αντικείμενα, 2 τυχαία αντικείμενα. Λοιπόν, θα ξαναπροσπαθήσω να χρησιμοποιήσω στο μεγάλο δωμάτιο το αντικείμενο μας, μπας και καταφέρουμε να μεταλλευτούμε την Tinted Stone που είναι εδώ πέρα. Αλλά δυσκολάκι. Προχωράμε μισό. Να χαμηλώσω λίγο τα ακουστικά μου. Για να μην έχουμε πρόβλημα με την ηχό τουλάχιστον. Έλειπα αυτές τις εβδομάδες. Δεν μπορούσα να κάνω εγγραφή βίντεο λόγω ότι προβλήματα υγείας και όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς ο λαιμός μου δεν συνεργαζόταν μαζί μου. Ακόμα έχω κάποια θέματα, αλλά είπα ας βγάλω το βίντεο που θέλω για να συνεχίσουμε τη σειρά κάπως, τουλάχιστον μέχρι αφού. Και εδώ φάγαμε το πρώτο damage μας για το run και δεν είναι και το καλύτερο μπορώ να πω. Θα χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενό μας για τον ίδιο λόγο και αυτή τη φορά τα καταφέραμε και πήραμε μια βόμβα ακόμα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να εκμεταλλευτούμε και την άλλη την φυστό μου. Και πάλι για να τρέχω μέχρι εκεί πίσω. Whatever. There you go. Πολύ, πολύ ευχαριστώ. Μπράβο παιχνίδι, είσαι πολύ ευγενικό μαζί. Τώρα τράβε και αγάπη σου. Nice. Στην ουσία βγάλαμε μια καρδιά και ένα κέρμα μπαίνοντας σε αυτό το δωμάτιο. Και για κάποιο λόγο θέλω να πάω πάνω. Και δεν έχει τίποτα για εμάς. Λοιπόν, αυτό το run θα ελπίζω να πάει μέχρι το Blue Baby, δηλαδή τελευταίο boss από τη μεριά του και καλά παραδείσου, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ακριβώς παραδείσος. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και πρώτο μας boss fight Widowmaker, ένα από τα ενοχλητικά, από τις ενοχλητικές εκδοχές, αλλά από τη στιγμή που δεν χτυπάς αράχνες δεν μπορεί να εμφανίσει πάνω από 2. Βέβαια 2 είναι αρκετές να καταστρέψουν τη μέρα κάποιες φορές. Και είμαι κάπως κουριασμένος. Μπορώ να το παραδεχτώ αυτό. Επίσης θα ήθελα να είχα κάποια βόμβα κάτι πάνω για βοήθεια, γιατί δεν πάει και τόσο καλά. Αλλά τα καταφέραμε με έναν ιδιά. Λοιπόν, παρακαλώ πεθάνετε για να προχωρήσουμε κι εμείς. Παρακαλώ. Ένα κλειδί. Όχι, μια σπίτι χαρτ και δύο κλειδιά.
καλοδεχούμενοι για τις προς το παρόν. Θα μπούμε στο shop μας γιατί έχουν τα λεφτά. Και είμαι σε δίλημα. BFF ή Hive Mind. Θα πάρω το BFF. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, επειδή είμαστε το ένα, ήδη κατά ένα τρίτο γκάπι, ίσως μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερο το Hive Mind, αν όντως καταφέραμε να πετύχουμε τη μεταμόρφωση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ωφελεί να ανησυχούμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα μετακινήσω τα βαρέλια εδώ πάνω. Σας παρακαλώ, συνεργαστείτε, ευχαριστώ πολύ. Ας φύγει και αυτό τη μέση και ελπίζω να μην χτυπήσουμε εδώ πέρα, δεν χτυπήκαμε. Matchstick, nice. Και βόμβες, κλειδί και κέρμα. Καθόλου άσχημα, επίσης θα αντινάξουμε αυτόν τον τύπο για τα 5 cents που υπάρχει περίπτωση να μας δώσει και μας έδωσε. Και συνεχίζουμε στο μεγάλο δωμάτιό μας. Πού θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Ελπίζω να μην καταφέρω να χτυπηθώ. Παρόλο που είπα ότι είναι εύκολο, τελικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Το παίρνω πίσω. Κοντά τουλάχιστον, όχι με τον τάμα του που έχουμε. Ελάτε εδώ. Please die. Thank you a lot. Αν δεν σας πειράζει. Ευχαριστώ. Προχωράμε. Εδώ μέσα θέλουμε να πάμε. Θέλω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, θα πάω στο item room πρώτα. Για να δούμε τι αντικείμενο έχει εκεί μέσα. Θα πράξω ένα λόγο. Και ελπίζω αυτός ο τύπος να μας δώσει και HP, γιατί χρειαζόμαστε. Πλούτον. Okay. Δεν μας έδωσε HP. Whatever. Δεν τον μισώ και πολύ γι' αυτό. Θα χρησιμοποιήσω... Οπα, όχι όλες πάνω μου. Ωραία, ελευθερώσαμε ένα... Secret room μας είχαμε ήδη πρόσβαση. Θα ανοίξω δύο και αν δεν βρω κλειδί που δεν βρήκα, δεν θα ανοίξω άλλο. Λόγω ότι πρέπει να κρατήσουμε κλειδί για το item room μας. Και τώρα που βλέπω τα λεφτά έπρεπε να κρατήσουμε και για το shop, αλλά νομίζω πριν χρησιμοποιήσουν τα κλειδιά δεν είμαστε 15 cents. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Λοιπόν, Larry Jr. ευκολάκι. Συνεργάσιμο μας μέχρι στιγμής, δεν αφήνει ούψη σε όλο το δωμάτιο. Δεν ξέρω... Οπα! Ρε φίλε, εδώ πέρα προσπαθώ. Δεν χρειάζεται. Να το σχολιάσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσω να πεθαίνω στο μόνιτο. Θα γίνει σε άλλο επεισόδιο, μου σε αυτό. Είπαμε, νομίζω να χτυπηθώ δύο φορές από το Larry Jr. είναι αρκετή πρωτοτυπία για ένα επεισόδιο. Να αρχίσω να πεθαίνει και στο μόνιτο. Κάτι πάει λάθος, παιδιά. Πρέπει να αποσυρθώ. Πρέπει να κρεμάσω το joystick μου. Το αντίστοιχο που κάνει ποδοσφαιριστής και κρεμάνε τα παπούτσια τους. Ας το δούμε έτσι. Δεν το ήθελα, αλλά δεν μου βγήκε σε κανένα. Και το άλλο θα παραμείνει εκεί για το υπόλοιπο παιχνιδιού. Εκτός αν με κάποιο μαγικό τρόπο βρω δύο κλειδιά στο το slot. Και τι μας πέταξες? Μία βόμβα. Πάμε άλλο. Θα μπορούσα να είναι και καλύτερα βέβαια, αλλά πάμε άλλο. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Sorry γι' αυτό. Αλλά the sneeze was real. Και άμα τρέξουμε εδώ γρήγορα, δεν έχουμε πρόβλημα. Και εδώ είναι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Να ξέρω τι αντικείμενο ήταν και να το χρησιμοποιήσει, να το μεταλλευτεί με κάποιον τρόπο. Άλλα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Επίσης με τρώει το χέρι μου για κάποιο λόγο να πάω πρώτα στο shop μας.
Μπας και έχει κλειδί. Αλλά... Με τα λεφτά που έχουμε ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ίσως είναι η καλύτερη επιλογή το shop μας αυτή τη στιγμή. Βέβαια τα αντικείμενα δεν είναι το ίδιο καλά. Επίσης από ό,τι βλέπετε δεν ξέρω αν το παρατήρησα στην αρχή. Παίζω από το main μου account. Για ποιο λόγο δεν έχω ιδέα, αλλά έχω αρκετά unlocks να κάνω σε αυτό. Δεν έχω όσο χρόνο θα ήθελα για... Τουλάχιστον δεν χρησιμοποιώ όσο χρόνο θα ήθελα για Isaac. Συνήθως παίζω 1-2 φορές ανά διήμερο. Γιατί είναι χαλαρωτικό παιχνίδι, μπορεί να το πω και έτσι. Οπότε τα unlocks θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα σε αυτό. Βέβαια είναι κλασικό στην αρχή, με πιάνει όταν το πιάνω στα χέρια μου. Με πιάνει μια όρεξη να κάνω unlocks ικανότητα από το 50% των achievement σε μια εβδομάδα. Και μετά απλώς το άγνω για το υπόλοιπο καιρό. Δύο spirit heart που μπορεί να μας επιτρέψει να πάρουμε κάποιο αντικείμενο από τον devil deal μας. Ου, nice. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Και τελικά το... Σαν θα είναι μπέκλ. Κατά τη γνώμη μου το καλύτερο space bar αντικείμενο του παιχνιδιού, με μικρές εξαιρέσεις και περιστάσεις. Λοιπόν, πού είμαστε είπαμε. Basement 2. Νομίζω αυτό σου δίνει 2 κλειδιά και 2 βόμβες, οπότε δεν μας κάνει. Και θέλω να κρατήσω το spirit bar item μας, οπότε πάρω αυτό εδώ πέρα. Και αυτό εδώ. Και θα πάω να ξεκλειδώσω το chest πάνω. Που μου είχε περισσέψει. Λοιπόν. Ελπίζω για cricket chat, αλλά και με το Steven είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Ανταυτού μου έδωσε 6 cents και μία βόμβα. Θα τα χρησιμοποιήσω. Τουλάχιστον μέχρι προς τη στιγμή μένω στην άκρη και βλέπω. Λοιπόν, και πάρα για το boss fight μας. Θα χρησιμοποιήσω την κάρτα μας από τώρα. Και μόνστρο. Shit. Λοιπόν. Okay, τελικά έχω φτάσει στο σημείο που τρώνταμε και το μόνστρο, οπότε όλα καλά. Βέβαια, Charge Baby μπορεί να πάει στιγμή να μου δώσει μπαταρίες. Που οι μπαταρίες μεταφράζονται σε μία μαύρη καρδιά. Γυάλιζε για λίγο, αλλά δεν ξέρω τι έκανε. Μάλλον είναι το effect που στανάρει τα πάντα στο δωμάτιο, αλλά ο μόνστρο ήταν μέσα στον αέρα. Οπότε ήταν. Όχι. Έχω ένα battery charge. Μπορώ να μου δώσει ένα battery charge. Και magic mass, πάρα πολύ καλό αντικείμενο. Και death touch, ακόμα ένα καλό αντικείμενο και φύγαμε. Το damage mass από μία γραμμή μέσα σε δύο δωμάτια έγινε 5 γραμμές, δηλαδή πενταπλασιάστηκε. Σε χρόνο 0. Και βεβαίως θα πάρουμε το second hand που θα μου δώσει αυτός ο τύπος. Λόγω ότι μεγαλύτερη πιθανότητα για εγκατερική κείμενα. Και όπως είπαμε, τύπα second hand, left hand, εντάξει. Ελπίζω η αριστερό χείρες εκεί έξω να μην παρεξηγήσετε. Φυσικά υπάρχει λόγο να τα εξηγήσετε. Δεν έχω ιδέα. Θυμάμαι καθαρά πάντως ένα καθηγητή που είχε τέη φάση που είχε τρελό θέμα με τους αριστερόχειρους για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά
Στην παρουσία του δεν έλεγε ότι ήσουν αριστερόχειρας. Αν το παρατηρούσε αυτός, θα ακούγεις ένα ωραίο ξάψαμε. Α, whatever, ο καθένας έχει τα θέματα του. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Diglett, dead. Είμαστε 13 και 40 Flooded Caves 1. Ίσως καταφέρουμε να κάνουμε boss rush. Βασικά να πάμε, δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω λόγω του χρόνου. Και ευχαριστώ το πάρα. Είναι active αντικείμενο, έχω ένα από τα καλύτερα του παιχνιδιού. Δεν βλέπω λόγο να το πάρω. Larry Jr. συναντιόμαστε ξανά, αυτή τη φορά δεν είχε την ίδια τύχη και πριν πάμε στο boss rush μας. Boss rush μας, boss, ας βρούμε το shop που είναι. Hello. Λοιπόν, αυτόν τώρα μέχρι στιγμής που ναι, τώρα στον άλλο του σπάτησε. Φαίνεται πάρα πολύ καλά. Οικονομικά καλά, αντικείμενα καλά. Εδώ θέλω να βάλω κάπου εδώ πέρα μια βομβά, δεν ξέρω που θα την τοποθετήσω. Οπότε θα κρατηθώ. Και νομίζω μας κρατάει charge και ρίχνει αντικείμενα όταν χτυπιόμαστε. Το πάρω αυτό. Γιατί στην ουσία εντάξει, το μεγαλύτερο benefit που θα είχαμε από το άλλο αντικείμενο είναι μια μαύρη καρδιά καβάντζα. Που δεν με ενθουσιάζει, να πω. Πόλης έφυλης. Κάπως έτσι. Πρέπει να πεθάνει γρήγορα γιατί δεν το συμπαθώ. Βέβαια υπάρχει και η χειρότερη έκδοση. Όχι ότι αυτή είναι αρκετά κακή. Δεύτερο Devil Deer, nice. Το Athane με ψήνει να το πάρω και θα το πάρω. Θα πάρω το speed up μου και θα φύγω. 15 και 32 πάμε για Catacombs 2. Δεν πρόκειται να φτάσουμε boss rush. Πρέπει δηλαδή να τελειώσουμε 3 πατώματα μέσα σε 4 λεπτά και 24 λεπτά. Που δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, αλλά μου φαίνεται κάπως δύσκολος. Απίθανο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τελείως απίθανο να γίνει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το damage magic είναι ωραίο, οκ, okay, αλλά κάτι λείπει. Ξέρω, ίσως η ικανότητα να περνάει πάνω από obstacles. Ίσως. Και εδώ έχουμε infestation. Φαινόμαστε φρικαλέοι και το αντικείμενο είναι χάλια. Δηλαδή από το 1 έως το 10 θα του δίνει ένα 3 max. Το πολύ του είναι. Στην ουσία αυτό που κάνει είναι όταν σε χτυπάνε υπάρχει περίπτωση, εμφανίζει αράχνες, μυγές, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας ωφελεί. Γενικώς όλα τα αντικείμενα που με ξέρεις το Athane που πήρα μόλις τώρα, βέβαια. Όλα τα αντικείμενα που πρέπει να χτυπηθείς για να ενεργοποιηθούν, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κακά. Εκτός αν παίζεις κάποιο super tank mode, τότε εντάξει πάσω. Και τι ήθελα και εμείς για το Stain πριν. Αυτή είναι η χειροτερή έκδοση του προηγούμενου boss που έλεγα. Και ειδικά μια επίθεση που ευτυχώς μέχρι στιγμής αποφασίζει να μην την κάνει. Καλό για μας. Πρέπει να την έχετε δει. Είναι αυτό που εμφανίζει bullets δάκρυα σου το δωμάτιο ή ό,τι άλλο είναι τέλος πάνω αυτό που εμφανίζει. Γιατί okay, εμείς χτυπάμε με tears. Wow! Pentagram τρίτο στη σειρά. Devil Deal. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω όμως το αντικείμενο. Πρώτος μου κάνει εντύπωση. Αρχίσαμε με ένα αγκάπι αντικείμενο, έχουμε και το left hand.
Και δεν έχουμε βρει ακόμα δεύτερο γκάπι αντικείμενο. One makes me too small. Ωραία. Και τα okay. Δεν είχα και μεγάλο κέρδος από αυτό το δωμάτιο της έντος. Lowbat. Hello. Bye. Κάπι, κάπι, κάπι. Εντά αυτού μου δώσει troll bomb. Υποθέτω δεν μπορώ να τα έχουμε όλοι σε αυτή τη ζωή. Οπα. Παιδιά. Κάτι το συμβόλαιο, κάτι δεν πάει καλά με το συμβόλαιο. Δεν υπέγραψε για τόσο troll bombs. Είπαμε, ένα με δύο αναπλόρ. Με εξαίρεση τα boss που πετάνε. Troll bombs. Λίκα το infestation 2 εμφανίζει μήκες. Σε τόσο μεγάλη εκτίμηση το που δεν έχω ιδέα καν τι εμφανίζει. 24 cents. Αλλά ένα κλειδί. Δύο κλειδί. Και ένα εκεί, εδώ είναι το item room μας και το shop μας, οπότε θα πάω και στα δύο αμέσως. Αν είναι greed θα πολεμήσουμε greed. Προφανώς όχι εδώ. Και Lazar Lux. Lux, Brain Lux. Ok. Let's go. Ου, μόμως και για 7 cents εννοείται. Αν και με το left hand δεν νομίζω κάνει πολλά για μας. Θέλουμε κάρτα για 5 cents, θα την πάρουμε. Είναι το club στην ουσία. Πληρώσαμε 5 cents για 5 κλειδιά. Cents και κλειδί. Συνήθως συμφέρει. Τα λεφτά έρχονται πολύ εύκολα σε αυτό τώρα. Και αυτό είναι το κομμάτι που σας παρακαλώ να μην το προσδοκιμάσετε σπίτι. Γιατί δεν ήταν και πολύ ευφύες. Είναι η αλήθεια. 3 happy power pit. Rain the down. Και bad guys. Τίποτα μπορεί να μην κάνει χαρούμενο πάντως. Και δεν νομίζω να υπάρχει happy αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει χαρούμενο. Όλα είναι. Στην καλύτερη περίπτωση νομίζω είναι το. Είδα mini boss. Πάω στο mini boss. Και μετά πάμε στο κάνει κομμάτι. Let's go. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι αν έχουμε κάνει καθόλου ράτε. Τι λέω. Χάς. Κατά τη διάρκεια αυτή τη σειρά τη δικιά μου. Θα τσεκάρω τα βίντεο μου και στο επόμενο βίντεο, αν δεν έχω με κάνει όντως συγγνώμη, θα κανονίσω να κάνω ένα run που θα έχει μέσα χάς the loop. Ένα αντικείμενο που δεν θα προτιμήσω. Πάντα προτιμώ αντικείμενο passive να μου δίνει survivability παρά περισσότερο damage. Και το Sub the Loop είναι αυτό που κάνει, δίνει περισσότερο damage και δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Επίσης το άλλο που κάνει είναι I'm gonna soup baby. Και αυτό ήταν αποτυχημένη μου προσπάθεια. Shit. Να τραγουδήσω το τραγούδι που έχει Sub Dead Synthoid, nice. Και Κράμπους. Hello Κράμπους. Θα προτιμούσα να κρατήσει τα laser σου κοντά και να μου δώσει Lamp of Coal. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε από εδώ, τελειώσαμε από εδώ. Yes. Δεν το μετάνιωσε τελείως. Λίγο. Λιγάκι. Α, και μια σπίρ. Μην το κάνεις αυτό. Σκέψου πόσα
πόσα έχουμε περάσει μαζί. Σκέψου πόσες φορές έχω δολοφονήσει. Ή πόσες φορές με είχες δολοφονήσει στο παρελθόν. Δώσε. Και αλήθεια είναι αντίθετα με το μόστρο, το μόστρο 2 είναι αρκετά νηπικός. Προχωράμε, τι θέλουμε. Το damage μας είναι εξαιρετικό. Από ό,τι βλέπετε εδώ έχει γεμίσει. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο τη ASAP. Και θα μου πείτε γιατί ανατινάζω αυτά. Και θα σας πω, δεν έχω ιδέα. Το είδα και το έκανα. Okay. Ελπίζω να είναι όλα καλά με το βίντεο. Δεν βλέπω θέματα. Τουλάχιστον και αυτά που είχα παλιά. Και προχωράμε. Τι έχει εδώ? Spikes. Ευχαριστώ που έκατσε εκεί, περιμένοντας το θάνατό σου. Θα το εκτιμήσω πολύ, να το γράψω το γραφικό σου. Και εδώ έχουμε δύο βόμβες, πολύ χρήσιμες. Θα το σύρτε. Whatever. Τουλάχιστον έχουμε πολύ HP. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Και εδώ έχει την τσουτό. Smaller rock, παρακαλώ. Πού είμαστε, Depth 2. Δεν θυμάμαι καθόλου τι σου δίνει. Α, αυτό. Λεφτά. Θα τα πάρω και θα... και ας ελπίσω ότι το shop μας έχει κάτι καλό μέσα. Αν και δεν έχω δει grid, οπότε μάλλον θα είναι grid. Και δεν είναι grid, είναι για δεύτερη φορά το battery. Και... ας κάνουμε donate μερικά νομίσματα. Βλέπετε εδώ ότι το donation μας είναι χαμηλά, αλλά στην ουσία το είχα ανατινάξει πριν κάτι μήνες. Όταν φτάσατε στα 999 coins και βάλετε άλλο ένα, αυτό που γίνεται στην ουσία είναι ανατινάζει και σου πετάει πάνω κάτω 100 coins και ξαναρχίζει από την αρχή η μέτρηση. Που δεν είναι καλό προφανώς. Αλλά νομίζω μπορώ να ζήσω με αυτό. Και Moonfight, κανονική μαμά, θα προτιμούσα την κόκκινη. Κατά τη γνώμη μου είναι πιο εύκολη εκδοχή της. Αυτό δεν κάνει καθόλου summon. Και απλώς πρέπει να πόδι. Την τυτόν δεν βλέπω. Το damage μας είναι πολύ καλό για αυτό το φάσο του παιχνιδιού. Και μετά από 5 floors δεν έχουμε devil deal. Εξέπληξη. Είπα σήμερα ότι το παιχνίδι μου δείχνει την καλύτερη πλευρά. Το RNG είναι μαζί μας. Αλλά εντάξει. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Ήταν 4 σειρά, 5 πως ήταν. Από τα οποία νομίζω ότι ήταν χρήσιμα τα 2 βέβαια. Αλλά τι άλλο θέμα. Και εδώ έχει... αράχνες. Νυκτερίδες και αράχνες. Παιδιά μου, υποθέτω. Μην υποθέτω, καλύτερα μην μιλάω. Ας προχωρήσουμε τώρα. Ακόμα αγάπη. Τόσα devil deal, λεφτά και ακόμα αγάπη. Και εδώ είναι 4. Δεν θυμάμαι. Α, νομίζω θυμάμαι τι κάνει. Αν δούμε αντικείμενο και δεν το θέλουμε, θα έρθουμε πίσω εδώ. Shit. Και το boss μας είναι κόμπιστ. Αυτές οι ακτίνες φωτός δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος τρόπος να τις αποφύγεις, εκτός αν είσαι τυχερός.
Επίσης, αυτή η επίθεση που κάνει δεν υπάρχει τρόπος να διαφύγεις εκτός αν είσαι τυχερός. Τουλάχιστον είσαι σε τέτοιο range που είναι εγώ. Και θα πάρουμε σίγουρα το Abaddon. Θέλουμε το άλλο αντικείμενο, νομίζω πως όχι. Και αυτό θα το κάνουμε βέβαια. Αν όντως το 4 δωμάτιο κάνει αυτό που υποθέτω πως κάνει. Και ναι, Black Gold, φύγαμε. 27 και 2 δευτερόλεπτα, προλαβαίνουμε για Boss Rush, αλλά δεν θέλω. Γιατί θα τραβήξει πολύ το Boss Rush μας, υπολογή, το Boss Rush. Άντε πάλι Boss Rush. Όταν λέω Boss Rush εννοώ το Hash Fight ή Blue Womb, όπως θα το πείτε το. Παίρνει συνήθως 5-6 λεπτά. Βέβαια με τις ταχύτητες ίντερνετ που έχω εδώ πέρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να δώσω 5 λεπτά για το χάς. Καθώς υπολογίζω ότι τα 5 λεπτά βίντεο είναι μισή ώρα με 45 λεπτά, ίσως και μία ώρα παραπάνω. Παραπάνω upload, που δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα από ότι μπορείτε να μαντέψετε. Γεια σου Αραχνές. Γεια σου Αραχνές. Νομίζω αυτή τη φορά είναι πολύ δυνατό για τα γούστα σου. Έλα, πέθανε. Μπράβο. Charge. Και δεν μπορώ να βομβαρδίσω τον εαυτό μου έξω από το δωμάτιο, καθώς είμαστε λοιπόν στο boss fight μας. Αλλιώς πολύ ευχαριστώ, θα έρθει με μια βόμβα για να τελειώσω αυτό το μαρτύριο. Κάτι θα καταστρέφουν έξω. Υποθέτω θα το μάθω μετά το πέρας του βίντεο. Ναι, ωραία. Και το Second Secret Room έχει απογοήτευση, υποθέτω. Ίσως και όχι, θα δείξει. Τέμπερτς, δεν με ενδιαφέρει. Τι καλός που είσαι. Πατ, δεν θα το έλεγα. Οκ. Μάλιστα. Πακ δεν πωλείς. Το δέχομαι. Οκ. Μ' αρέσει το φεγγάρι, συνέχισε. Οκ. Εσύ πέθανες. Ποιος θα μου το λέει ότι περισσότερο benefit είχαμε που τον αντινάξαμε παρά που υπήρχε. Λοιπόν, θα προτιμούσα να έχω κάποιο orbital αυτή τη στιγμή μαζί μου. Α, whatever. Βέβαια έχω το Athane, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω κάτω σαν orbital, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθώ πρώτα. Και αυτό δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να κάνω. Αν όντως χτυπηθώ, θα μπω μέσα για να κάνω κάποιο damage όπως τώρα ας πούμε. Και ανταμείφθηκα με μια μαύρη καρδιά που δεν έχω τίποτα. Και φύγαμε. Αλλά ηλίθιο, damage πάντα είναι καλύτερο που φεύγεται. Άσχετα με το τι run είναι. Λοιπόν, και είμαστε στα 30 λεπτά καθίδρα. Shit. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιο τρόπο να πάρω orbital. Random γεμίσματα μπαταρίες είναι πάντα καλά δεχούμενα. Και range down. Όχι, δεν θα πάω. Προχωράμε. Hello. Bye.
Ο Λόκη δεν θέλει να παίξει μαζί μας. Κλώσσαμε τους δύο. Και οι δύο. Ίσως επειδή... πετάω δρεπάνια. Ίσως. Και το damage που τρώω είναι ακόμα κακό. Αλλά εκεί που είχα παγιδευτεί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πες τη lens. Αυτή η εκδοχή είναι πιο εύκολη, καθώς δεν πετάει βόμβες. Και death. Κοίτα τι έχω, έχω το δρεπάνι σου. You fucking noob. Οπ, οπ, οπ. Άλλο κανονικά πρέπει να πεθάει πρώτο, καθώς είναι πιο ενοχλητικό. Και... ένας ακόμα καβαλάρης αποκάλυψε νεκρός μπροστά μας. Όπως σας είπα, έχω σκουριάσει. Έως πολύ. Λοιπόν, αδιέξοδο. Αδιέξοδο, 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 εκεί που πάνε δηλαδή, δεν έχω ιδέα. Ωραίο brain lag που είσαι εκεί και... oh! Οκ, οκ. Αν δώσει και το τελευταίο τώρα θα εντάξει, τι να πω. Οπ, φύγει από εδώ. Μας πήρε 10 πατώματα να πούμε για να δώσει δεύτερο καπεντική με. Τι να πω, α, επίσης πρέπει να πετάξουμε το... το αντικείμενο που έχουμε το passive. Motherfucker. Γιατί θέλουμε... ου, είναι σκαλιά, είναι μπαταρία. Πρέπει, όπως έλεγα, να πετάξουμε το αντικείμενο που έχουμε. Γιατί στο επόμενο πάτωμα χρειαζόμαστε τα χρυσά. Το έκανε, κυρίες και κύριοι, γκάπι, γκάπι, τελευταίο αντικείμενο, τελευταίο floor, εντάξει. Και θα πάρω και αυτό για να μείνω με 0 HP. Και να σας πω την αλήθεια, μ' αφήνει παγιωρό διάφορο αυτό το 2 chest που έχουν μείνει. Θα πετάξουμε το, θα αφήσουμε τα αντικείμενα μέσα εδώ πέρα. Γέρα θα τα χρησιμοποιήσουμε στο chest, θα δείτε για ποιο λόγο. Και απαφύγουμε. Έτσι απλά και όμορφα, απαφύγουμε. Μα πού θα πάμε? Τώρα πούμε σε κάποιο που γουστάρει. I don't fucking care. Damage έχουμε. Damage λέω έχουμε. Παρακαλώ πέθανε. Ευχαριστώ. Μαδαφάκα. Ου. Okay. Α, ναι, σου τα είχα το Momski που κάνει αυτό το effect. Κάνει τα chest μας απλώς υπερφορτωμένα. Eat, sit and die. Ευγενικά και όμορφα. Όχι, κύριε Λόκη. Θα προτιμούσα να μην χτυπήσετε. Και τελικά μετανιώνω την επιλογή που είχα κάνει στο πρώτο floor. Να πάρω το BFF αντί για το Hive Mind. Α, whatever. Νομίζω θα ζήσω. Τους κάνει ήδη νίκη. Μην κορυδεύω στα τάξη μας. Τη στιγμή που έγινε αγκάπη έχω νικήσει. Αν και δεν το χρειαζόμουν και τόσο πολύ. Είχα ήδη φύγει εκτός ελέγχου και πιο πριν. Τόσο damage και το Satanic Bible να μας για backup. Και άμα παρόλα αυτά που είπα μέχρι στιγμής τα καταφέρω να πεθάνω, μπορώ να πω ότι θα έχω εντύπωση στον εαυτό μου. Δεν θέλουμε Eternal Heart και δεν θέλουμε και να πετάμε γιατί πετάμε. Λοιπόν, Άιζακ, σε παρακαλώ πέθανε γρήγορα και όμορφα. Αν δεν σε πειράζει. Περίμενε τώρα να μας κάνει πως καλύτερο, τουλάχιστον καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τη φάση που μας πετάει ακτίνες σε τυχές... σε τυχαία σημεία. Και πέθανε, ωραία.
Λοιπόν, θα δείτε γιατί κράτω την Γκέρα μέχρι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα τη χρησιμοποιούμε τώρα και στην ουσία αυτό τα 4 τεστ που έχουμε μας κάνει 8. Και α, τι ωραία, Curse of the Blind. Να, ωραίο αυτό. Οκ, αυτό. Νικήσαμε. Ναι. Θα το έκανα. Αλλά είναι χρόνια, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά θα το έκανα. Θα σας έδινα άλλα 3 λεπτά βίντεο. Αν το ίντερνετ μου δεν ήταν τόσο αθλίο. Το τάβρο συνεργοποιήθηκε. Εκτός από το 3 λεπτά. Εκτός από το 3 λεπτά βίντεο θα είχαμε και 4 καινούργια αντικείμενα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είχα μια σημασία. Θέλουμε ένα κλειδί. Λοιπόν, για όσο ξέρουν αυτό το αντικείμενο, δεν ξέρω αν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Ξανακάνουμε το floor από την αρχή. Βέβαια, το Mom's Knife ενώ είναι τα καλύτερα αντικείμενα στο παιχνίδι, στην ουσία δεν συνεργάζεται καλά με το μεταμόρφωση Gap, καθώς δεν εμφανίζει μύγες με ταχύτητα που θα έπρεπε. Όχι ότι έχει και πολύ σημασία αυτή τη στιγμή, αλλά καλό, δεν θα ήταν άσχημα. Όχι τώρα την μπαταρία και δεν έπρεπε να μπω σε αυτό το δωμάτιο. Πρέπει να μπω στο διπλάνο και μετά σε αυτό, αλλά whatever. Τέλος πάντων. Σπάμε την μπαταρία μας, ας πούμε. Κλειδιά δεν φαίνεται να έχει πουθενά εδώ. Βλέπετε τη δύναμή μας στο πως εξαφανίζονται τα boss του πρώτου floor. Ίσως όχι και του πρώτου του τύπου. Και τσάμπα μπαταρία. Δεν χάλασε ποτέ κανένα. Ξέρεις μας είχε αυτό. Friend zone, ναι, είμαστε στο friend zone. Η μοίρα μας είναι στο friend zone. Δεν ξέρω τι παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Έχω σταματήσει να ψάχνω λογική εδώ και κάτι σε ζώο. Τι έχει εδώ? Little Horn και Little Loki. Ή Loki σκέτο. Πώς πάνε την τελική ίδια. Εσύ τι μπορεί να μας δώσει, νομίζω βόμβα. Μας είναι άχρηστα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και όντως είναι άχρηστα αυτή τη στιγμή. Κάπου εδώ νομίζω ότι λες. Θα μπούμε μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα μας. Θα επιτεθούμε 2-3 φορές. Μία. Και αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε να δείτε περισσότερα κάντε subscribe. Άμα σας άρεσε αφήστε κάποιο like. Βοηθάνε πολύ. Και από μένα, καλή σας μέρα.